Έλατε να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και θέλω, μια που βλέπουμε όλα αυτά και ακούμε όμορφα λόγια που ελπίζουμε πραγματικά να έχουν και συνέχεια, διότι όλοι οι διευθυντές των σχολείων προς την εταιρεία Genesis, αυτή ήταν η προτροπή τους, να μην είναι αυτή η επίσκεψη και η προσφορά τους, να υπάρχει και καλή συνέχεια του χρόνου ίσως, και βέβαια αυτό θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Πάμε να σας πω για το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φίβος Ανώ Γιαννάκης. Μετά τους δύο πρώτους ο κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων στην περιφέρεια, που πραγματοποιήθηκαν σε 7 πόλεις της Δωδεκανήσου και σε 8 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, προγραμματίζουν νέο κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και των προβληματισμών σε θέματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις λειτουργίες της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μια που σε λίγο θα δούμε τα παιδιά εκεί που χόρεψαν στον Αύριο Χώρο και τους άφησαν άφωνους τους επισκέπτες μας, που ενθουσιασμένοι, όρθιοι, περισσότεροι χειροκροτούσαν. Ελάτε να πούμε ότι οι δράσεις λοιπόν αυτές είναι για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές μουσικών σχολείων και γυμνασίων λυκείων, δασκάλους χορού και μέλη του Λυκείου Ελληνίδων και άλλων τοπικών χορευτικών και λογραφικών συλλόγων, καθηγητές και μαθητές οδείου και μουσικών σχολών, τοπικούς λαϊκούς οργανοπαίκτες. Να πούμε λοιπόν ότι στον τόπο μας θα βρίσκονται για τις εκπαιδευτικές αυτές δράσεις του προγράμματος στην Κάλυμνο, με την χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, στις 21 και 22 Οκτωβρίου. Έτσι, πλησιάζουν δηλαδή. Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 5.30 με 8.30 στο αναγνωστήριο ΕΜΟΥΣΕ. Θα υπάρξουν βέβαια οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων και την Παρασκευή, έτσι, που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να παρακολουθήσουν το ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο. Εκεί θα είμαστε και τις δύο μέρες φυσικά για να δούμε και να ακούσουμε και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα έλθουν στον τόπο μας για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπαμε μόλις τώρα. Και στο σημείο αυτό πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να καμαρώσουμε τα παιδιά του Fitness Center της οικογένειας Τρουμουλιάρη, που πραγματικά δεν χάνουν ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε σημαντικό γίνεται. Μάλιστα είχαν προετοιμάσει, η κυρία Φρόσο Τρουμουλιάρη είχε προετοιμάσει έξτρα από τα δώρα που δόθηκαν από τις δασκάλες, από τις εκπαιδευτικούς, άλλα όμορφα δώρα, με φυσικά τα σφουγγάρια της Καλύμνου, με βιολογικό μέλι, με υπέροχα έτσι πράγματα τα οποία θα θυμούνται πάντα το νησί, και φυσικά δεν μπορούσαν να λείψουν και τα αρωματικά βότανα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε ένα ακόμη μέρος από τα όσα έγιναν εκεί. Και ελάτε να δείτε τώρα εδώ τι έφτιαξαν οι κυρίες. Καταρχήν φυσικά η ανάμα για να δοκιμάσουν, δεν νοείται τραπέζι χωρίς το γαλακτομπούρικο, τις τηγανίτες με μέλι, ωραία γλυκίσματα. Εδώ τα παραδοσιακά μας ρεβίθια στο φούρνο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τραπέζι καλύμνικο χωρίς τα φύλλα. Έτσι, τα ντομπατάκια μας. Μαριδάκι τηγανιτό, ολόφρεσκο, έτσι. Λοιπόν, χταποδοκευτέδες εννοείται. Μυρμιζέλι. Λοιπόν, έλα Καταρίνα, έλα να μας πεις δύο λόγια. Φαντάζομαι ισχύσαν τη ενώση, έτσι, για να γίνουν όλα τέλεια. Μπράβο, για στα χέρια σας. Τυράκι και φτάζιμο, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε να καμαρώσουμε εδώ τα παιδιά τώρα, τα οποία ετοιμάζονται για να μας χορέψουν το μηχανικό.